Έχουμε αντιμετωπίσει τον τελευταίο καιρό πολύ σημαντικά προβλήματα αύξησης της εγκληματικότητας στην περιοχή μας. Από τις αρχές του προηγούμενου φθινοπόρου η εγκληματικότητα έχει εκτιναχθεί. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνει η αστυνομία, και αυτό πρέπει να το πούμε, το πράγμα έχει ξεφύγει σχεδόν από κάθε έλεγχο. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο φέραμε το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η άποψη βέβαια του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να δοθεί μια κατάσταση που να έχει να κάνει με μια κοινωνική συνεννόηση, έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Δεν διαφωνούμε σε αυτό το πράγμα και πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια κοινωνική συνεννόηση σε τέτοιου είδους ζητήματα. Όμως, επειδή το θέμα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, εάν την επόμενη μέρα το πρωί θρηνήσουμε θύματα, ανθρώπινες ζωές, τότε η κοινωνική συνεννόηση δεν θα έχει κάνει τη δουλειά της. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχουν θεσμοθετημένα όργανα της ελληνικής πολιτείας, τα οποία είναι ακριβώς η αστυνομία. Και πιστεύουμε ότι η ομάδα Δίας, που δρά ακαριαία σε πολλά σημεία μέσα στις πόλεις, θα μπορέσει να μειώσει την εγκληματικότητα αυτή που στο Κιάτο έχει εκτιναχθεί, όπως είπαμε. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ζητήσαμε ομάδα Δίας στην πόλη μας. Υπάρχει περίπτωση να γίνει? Το ελπίζουμε, πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση. Βέβαια ξέρουμε ότι ζούμε στο σήμερα, με καταστάσεις οι οποίες δεν είναι καλές, με πολύ μεγάλη οικονομική ύφεση, με έλλειψη προσωπικού, με μειώσεις προσωπικού ακόμα και στην αστυνομία. Παρά τα αυτά, οι ζωές των ανθρώπων είναι αδιαπραγμάτευτες. Οι ζωές των ανθρώπων δεν μπορούν να μπουν μέσα στην πίεση, αν θέλετε, της οικονομικής ύφεσης. Τι γίνεται στη στιγμή στην περιοχή σας με τη μεγάλη ύφεση που υπάρχει? Με τα καταστήματα, τι γίνεται? Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει και η περιοχή του Κιάτου. Υπάρχουν καταστήματα που κλείνουν στη στιγμή? Υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν καταστήματα που κλείνουν. Υπήρξε και στην προηγούμενη χρονιά ένα κύμα κλεισίματος καταστημάτων, αλλά και φέτος ήδη ξέρουμε πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι έχουν προγραμματίσει δυστυχώς να σταματήσουν τις επιχειρήσεις τους. Και να σημειώσω και κάτι εδώ πέρα. Δυστυχώς, όταν φτάσουμε στο σημείο του κλεισίματος μιας επιχείρησης, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτός που κλείνει την επιχείρησή του δεν κλείνει απλά μια πόρτα και φεύγει. Έχει γεμίσει με υποχρεώσεις οικονομικές. Και επίσης δυστυχώς έχουμε από τη μία τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματικών, τον ΟΑΕ, και από την άλλη το ελληνικό δημόσιο μέσα από την εφορία, που δεν αφήνουν τον κόσμο να κλείσει και τον βάζουν ακόμα πιο βαθιά μέσα στο πρόβλημα που του έχει προκύψει.